άλλαξε το χώρο της πραγματοποίησης της εκδήλωσης. Είχαμε στήσει λίγο νωρίτερα εδώ μπροστά στη γωνή. Όπως και να έχει, η σημερινή Ακαδημία Ινού Αριστοτέλης φιλοξενείται στην Ιερά Μονή Καβουράκης από τον ακούραστο και φιλόξενο οικονομικό Παντελειονίκιο. Σήμερα το θέμα μας είναι τελείως διαφορετικό. Με επίκεντρο το κρασί, το γράμμα, θα προσεγγίσουμε έννοιες όπως η ευχαριστία. Θα μάθουμε πώς φτιάχνεται αυτό το περίφημο κόκκινο γλυκό κρασί. Στο τέλος θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια μικρή γευστική δοκιμή από ένα νάμα που παράγεται εδώ στην περιοχή μας και να απαντήσουμε σε ερωτήσεις, προβληματισμούς που έχουμε να κάνουμε με το νάμα αλλά και στις προεκτάσεις που πιστεύει στις κρατήσεις της Παλαιστίνας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ηγούμενο, τον Πάτερ Ιωνίκιο για την φιλοξενία του. Σας παρακαλούσαμε να ξεκινήσετε λέγοντάς μας κάποια πράγματα. Όπως ήρθατε λοιπόν στην Κλαδωράχη, εδώ πέρα βέβαια το Χαγιάτι πάντα ήταν χώρος συγκέντρωσης, χώρος αποφάσεων σε μια εκκλησία. Στην νότια πλευρά κιόλας βγαίνουν και αποφάσιζαν και κάναν συνεδριάσεις από ό,τι γνωρίζουμε οι κοινότητες και οι ιδιαίτερες του περίοδου της Τουρκοκρατίας. Οπότε ξανά τώρα είμαστε σε ένα Χαγιάτι λοιπόν, μιας εκκλησίας για να μιλήσουμε για τον ΝΑΜ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόταση αυτή. Μόλις με πήρε τηλέφωνο ο Κουσμάς να μου πει αυτό το πράγμα. Εγώ χωρίς να το σκεφτώ είπα εντάξει δεν, ναι, να το κάνουμε, αλλά μετά λέω τι περιεχόμενο θα έχει αυτό το θέμα. Λίγο δυσκολεύτηκα στο να μπορέσουμε να πούμε τι πραγματικά, για ποιον λόγο κάνουμε μια τέτοια εκδήλωση και να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται τόσο της λατρείας μας, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά γενικότερα είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Και ο Ίνος, γιατί πραγματικά μου έρχονται κάποιες εικόνες με τις οποίες θα ήθελα να ξεκινήσω αυτά τα οποία θα πω. Η πρώτη εικόνα είναι ανεπαίσθητη βέβαια, γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρός. Ο Καρσλής παππούς μου στην Πτολεμαϊδα, μέχρι τα 90 του χρόνια, πέθανε 103 ετών, μέχρι τα 90 του χρόνια γυρνούσε με την τζάπα από το Αμπέλι. Και σαν σε όνειρο θυμάμαι αυτή τη σκηνή να γυρνάει με την τζάπα από το Αμπέλι, γιατί πήγε εκεί πέρα να τσαπίσει το Αμπέλι. Αυτή τη σκηνή την είδα, την πρόλαβα και στη Φλόρινα, όταν θυμάμαι το σχορεμένο τον Λαζαράκη τον Γούναρη, ο οποίος με το ποδήλατο πήγαινε και περιποιούταν το Αμπέλι του που είναι βγαίνοντας από τη Φλόρινα αριστερά. Εκεί που έχει και ένα σπιτάκι, εκείνο το, η ξερολιθιά που είναι το χωράφι και με την ξερολιθιά. Σε εκείνες τις πλαγιές λοιπόν πηγαίνοντας για τα κημητήρια. Εκεί λοιπόν πρόλαβα τον Λαζαράκη τον Γούναρη εδώ στην Πρόνα να πηγαίνει να κάνει αυτή την περιποίηση του Αμπελιού. Και βέβαια η συμμετοχή μας στον Τρίγο σε διάφορους φίλους, ξαδέρφια που είχαν κάποτε αμπέλια και τα οποία τα περιποιόντουσαν και πηγαίνουμε στον Τρίγο για να μπορέσουμε να συμμετέσχουμε κι εμείς σε ένα μεγάλο πανηγύρι όπως ήταν ο Τρίγος. Όλα αυτά λοιπόν δηλώνουν ότι το κρασί είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, παρόλο βέβαια που θα έλεγα ότι είμαστε στο μετέχνιο, γιατί και ο παππούς μου σχορεμένος αυτός είχε προλάβει μετά που σταμάτησε πλέον να καλλιεργεί το αμπέλι του, είχε προλάβει την κοκακόλα και έλεγε φέρετε από εκείνο το μαύρο το κρασί, του άρεσε η κοκακόλα. Δυστυχώς λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή της βιομηχανοποίησης των πάντων. Και έτσι λοιπόν δεν βγάζει ο καθένας, θα λέγαμε, με φυσικό τρόπο το κρασί του, ούτε υπάρχουν και τα παλιά πατητήρια τα οποία υπήρχαν σε όλα τα μοναστήρια μας. Αυτές οι εμπειρίες δείχνουν ότι έχει σταματήσει μάλλον μία μεγάλη περίοδος όπου το κάθε σπίτι του νομίζω ότι το είχε ευλογία να έχει το δικό του αμπέλι και να βγάζει τα δικά του κλίματα. Και από αυτά τα κλίματα βέβαια, πριν γίνει η βιομηχανοποίηση όπως είπαμε του Ίνου, κάποια στιγμή αυτά τα κλίματα με τη διαδικασία που πιστεύω η Άρτεμις θα μας εξηγήσει γιατί και εγώ δεν ξέρω πώς γίνεται, κρατούσαν ένα κομμάτι από ό,τι θυμάμαι πάντα για να κάνουν το νάμα και να το πάνε στην εκκλησία και το θεωρούσαν τιμή, τα δώρα αυτά, όπως η προετοιμασία δηλαδή του σιταριού και η διαδικασία του προσφόρου, έτσι και η διαδικασία του νάμου, ήταν δύο πολύ ιερά στοιχεία που οδήγησαν ουσιαστικά στην ιεροποίηση αυτού του φυτού
τόσο πολύ αγαπήθηκε από εμάς τους χριστιανούς. Βέβαια εδώ να πούμε κάτι. Ο Κοσμά μου είπε ότι υπάρχουν, αυτό δεν το ήξερα Κοσμά, όντως με το είπε το πρωί, υπάρχουν 250 περίπου μαρτυρίες για το κρασί, τον Ίνο δηλαδή, μέσα στην Αγία Γραφή και στην Καινή Διαθήκη. Αν θέλετε ελάτε εδώ μπροστά, πάρετε τις καρέκλες και ελάτε από το πλάι εδώ μπροστά. Ελάτε, ναι. Εγώ κάθομαι, δεν με βλέπετε όλοι μήπως. Εντάξει. Αυτό λοιπόν, υπάρχει τώρα εδώ ένα πρόβλημα. Αν πάρουμε την παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή την παράδοση ουσιαστικά του Ιουδαϊκού λαού, βλέπουμε επειδή ζούσαν ομαδικά οι Ιουδαίοι, δεν είχαν δηλαδή πατρίδα, δεν είχαν μόνιμη κατοικία για πάρα πολλούς αιώνες, έτσι ήταν η ζωή τους, δεν είχαν βέβαια και τη χρήση του κρασιού. Το κρασί απαιτεί να είναι κάποιος σε σταθερό οίκο, να έχει σταθερή διαδικασία για να μπορεί να βγάζει το κρασί. Έτσι λοιπόν την παράδοση του κρασιού οι Ιουδαίοι την πήραν από τους Φοίνικες και τους Αιγύπτιους, όπως βέβαια και την πήραν και εμείς και οι Έλληνες την πήραν την παράδοση αυτήν από τους Αιγύπτιους κατά πάσα πιθανότητα. Είναι λοιπόν το κρασί κάτι το οποίο ήταν άφθονο στην περιοχή. Βέβαια, εδώ πρέπει να αναφέρουμε κάτι. Υπάρχει λοιπόν η μουσουλμανική παράδοση η οποία απαγορεύει την πόση εινοπνεύματος. Από πού προήλθε άραγε αυτή η παράδοση και για ποιον λόγο. Η μουσουλμανική θρησκεία είναι μια θρησκεία η οποία είναι φτιαγμένη, επιτρέψτε μου τον όρο, γιατί πολλά πράγματα μέσα στις θρησκείες όντως είναι κατασκευασμένα για τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης κοινότητας, ενός συγκεκριμένου έθνους, μιας συγκεκριμένης περιοχής. Έτσι λοιπόν και η μουσουλμανική θρησκεία είναι μια ανατολική θρησκεία, η οποία είναι φτιαγμένη για τους ανατολίτες, που δεν υπήρχε η παράδοση του κρασιού. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας ως βάση τους την Παλαιά Διαθήκη, γιατί τα περισσότερα στοιχεία όντως οι μουσουλμάνοι τα έχουν από τους Εβραίους, από την Παλαιά Διαθήκη, όχι όπως την βλέπουμε εμείς σήμερα. Προσέξτε, είναι πολύ διαφορετικό αυτό. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας το παράδειγμα από τον Νόε, όπου ο Νόε, όταν ο κυβωτός στάθηκε πάνω στο όρος Αραράτ μετά τον κατακλυσμό, έχουμε την πρώτη μαρτυρία για φύτεμα αμπέλου, και όταν έβγαλε τον καρπό και έκανε το χυμό του σταφυλιού, μέθησε ο Νόε, γιατί δεν τον εκέρασε τον καρπό, αλλά ήπιε το μούστο, θα λέγαμε, κατευθείαν, και αυτό βαράει κατευθείαν και μέθησε, και έχουμε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει εδώ ένας ευσεβισμός που τον κρατάει απόλυτα η μουσουλμανική θρησκεία, τον ευσεβισμό αυτό του «μη μεθείς και στείνων, ενώ εστία σωτία», που λέει ο Απόστολος Παύλος, και αυτό το συνδυάζουν και απαγορεύουν τη χρήση ίνου, την πόση ίνου. Φυσικά για εκείνη την εποχή ο ίνος ήταν οποιοδήποτε στοιχείο ίνοπνεύματος το οποίο μπορεί να υπήρξε την εποχή που δημιουργήθηκε η μουσουλμανική θρησκεία. Αυτά λοιπόν δείχνουν ότι το κρασί συνδυάζεται πάρα πολύ με την περιοχή μας. Είναι δηλαδή ένα μεσογειακό φρούτο, αν μπορούμε να το ονομάσουμε φρούτο, το οποίο ουσιαστικά επειδή είναι άφθονο, βλέπουμε τον Χριστό μας να χρησιμοποιεί τον όρο «εγώ είμαι η άμπελος, εμείς τα κλίματα για τους μαθητές του», και βλέπουμε ότι υπήρχε ίνος, δεν ήταν απαγορευμένο για τους Εβραίους να πίνουν ίνο, έτσι λοιπόν και στο μυστικό δείπνο παίρνει το ψωμί, το σπάει και λέει «αυτό είναι το σώμα μου», παίρνει το κρασί και πιέται εξ αυτού πάντες, «αυτό είναι το αίμα μου». Και έτσι λοιπόν, από εκεί και πέρα, ακολουθείται αυτή η τακτική για τους χριστιανούς. Υπάρχει όμως εδώ ένα θέμα. Ποιο είναι το θέμα αυτό? Ο τρίτος αποστολικός κανόνας, οι Απόστολοι θέλησαν να ρυθμίσουν κάποια πράγματα μέσα στην Εκκλησία, ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα αυτό. Επειδή εμφανίστηκαν διάφοροι, όπως οι πολύ αιρετικοί μέσα στην Εκκλησία, εμφανίστηκαν λοιπόν και κάποιοι οι οποίοι είχαν αντικαταστήσει τη χρήση του ίνου με διάφορα άλλα ποτά. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει ο Αποστολικός Κανόνας, ο οποίος απαγορεύει τη χρήση οποιοδήποτε άλλου φρούτου κατά τη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λατρεία. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο για τη λέξη «νάμα», γιατί με την οποία είναι το θέμα μας σήμερα, και η οποία «νάμα» προέρχεται από το καθαρό νερό της πηγής. «Νάμα» είναι το καθαρό νερό της πηγής και ονομάζεται «νάμα» γιατί ακριβώς δηλώνει την καθαρότητα του Χριστού. Το αίμα του Χριστού, το οποίο είναι καθαρό και ζεστό κιόλας από τη θυσία, όταν τον τρύπησε ο στρατιώτης,
Γι' αυτό και ρίχνουμε και ζεστό νερό, αλλά το ΝΑΜ αυτό είναι ανακατεμένο με νερό, πάντα. Είναι και κραμμένο. Λέμε ότι κερνάω σημαίνει ότι διαμοιράζω τον ίνο. Αυτό σημαίνει κερνάω. Η κυριολεξία της λέξης κερνάω προέρχεται από το ρήμα κεράνιμι, που σημαίνει ότι ανακατεύω, διαλύω, και έτσι ποτέ οι αρχαίοι, ας πούμε, δεν πίνανε το κρασί τους χωρίς να το ανακατώσουν με ίνο, με νερό, με νερό. Έτσι λοιπόν έχουμε και εμείς αυτή την παράδοση και υπάρχει αυτός ο αποστολικός κανόνας. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα. Ότι ο αποστολικός αυτός κανόνας απαγορεύει και κάτι ακόμα. Απαγορεύει τη χρήση του σιταριού και του σταφυλιού ως καρπούς για τη θεία λειτουργία. Γιατί κάποιοι είπανε, εντάξει, όπως κάνανε οι αρχαίοι και πήγαιναν και θυσίαζαν και προσέφεραν τους καρπούς στο Θεό, έτσι λοιπόν θα κάνουμε και εμείς τη θεία λειτουργία και θα δίνουμε το στάχι, το σιτάρι δηλαδή, και το σταφύλι. Αυτό όμως το απαγορεύει ρητά ο αποστολικός κανόνας, γιατί εδώ είναι η συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, η διαδικασία που κάνει ο άνθρωπος να πάρει τον καρπό που του δίνει η φύση και να τον μετατρέψει σε κρασί, τον καρπό του σταφυλίου να τον μετατρέψει σε κρασί, το αντίστοιχο θα κάνει και με το σιτάρι το οποίο θα το μετατρέψει σε ψωμί, αυτή η διαδικασία είναι το διαφορετικό και αυτό που αλλάζει μέσα στην πίστη μας, απέναντι στη σχέση μας με τον Χριστό. Είναι δηλαδή η συμμετοχή μας. Για να το μπορέσουμε να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να δούμε ότι ακόμη και οι Εβραίοι, ακόμη και η αρχαία ιδωλολατρική θρησκεία, δεν επιτρέπει την παρουσία του ανθρώπου μέσα στο ναό που κατοικεί ο Θεός. Δηλαδή, οι ναοί των αρχαίων ήταν ναοί όπου εκεί κατοικούσε μόνο ο Θεός. Ήταν το άγαλμα του Θεού, έμπαιναν μόνο λίγες φορές το χρόνο οι ιερείς ή οι έρειες ανάλογα τη θεότητα, να προσφέρουν τα δώρα, τα αφιερώματα δηλαδή, τα οποία στις γιορτές τα βγάζαν, ανοίγαν τις πύλες του ναού, κανένας δεν έμπαινε μέσα στο ναό. Έβγαζαν έξω τα δώρα για να τα βλέπουν, τα εξέθετα θα λέγαμε τα αφιερώματα, και κάναν τις θυσίες και ο βωμός, δηλαδή το ιερό, ήταν εκτός ναού. Εκεί προσφέραμε τις θυσίες και ήταν η νοοτροπία η οποία έλεγε στους αρχαίους ότι κοίταξε Θεέ μου, εσύ να είσαι εκεί και εγώ να είμαι εδώ και να κάνω τη ζωή μου, γιατί πίστευα στην ευθύνη τη δική τους οι άνθρωποι. Δεν μπορούσαν να μοιραστούν κάτι με το Θεό, γιατί θεωρούσαν ότι οτιδήποτε κακό προέρχεται από το Θεό και άρα το κακό αυτό θα το προσφέρουμε εμείς για να τον εξευμενήσουμε, γιατί είναι η Θεή τιμωρή. Είναι εκδικητική. Περισσότεροι θεοί, άμα δείτε τις ζωές τους, είναι εκδικητικοί. Αυτό το πράγμα λοιπόν αλλάζει με τη χριστιανική θρησκεία. Πλέον η ζωή μας είναι ο ναός. Και είμαστε μέρος του ναού. Δεν είμαστε έξω από το ναό για να προσφέρουμε τα δώρα μας, αλλά είμαστε μέρος και συμμετέχουμε αυτής της προσφοράς, η οποία η προσφορά και η συμμετοχή μας είναι, γιατί δεν παίρνουμε απλώς τους καρπούς που μας προσφέρει η φύση, αλλά τους μετατρέπουμε εμείς. Και μετά ο Θεός μετατρέπει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα. Να λοιπόν η διαφορά μας. Και αυτό το πράγμα το κανονίζει ο τρίτος αποστολικός κανόνας, ο οποίος μπορεί να μας εξηγήσει και κάτι ακόμα το οποίο θα σας αναφέρω και το οποίο δείχνει την νοοτροπία μας. Υπάρχουν περιοχές πλέον τώρα όπου έχει διαδοθεί ο χριστιανισμός που δεν υπάρχει κρασί. Κακά τα ψέματα, το σταφύλι δεν βγαίνει παντού, δεν το χρησιμοποιούν όλοι οι λαοί. Έτσι λοιπόν, θα σας αναφέρω μία γκάφα την οποία έκανε, την γκάφα εντός εισαγωγικών, ένας θεολόγος, ο οποίος βρέθηκε στην Κορέα και ήθελε να μιλήσει εκεί, τον είπε ο δεσπότης, σας παρακαλώ μιλήστε στα αγγλικά και όσοι ξέρουν καλά τα αγγλικά, να μιλήσετε στον κόσμο και στα αγγλικά. Και λέει ο άνθρωπος, τι να πω, τι να τους πω. Να τους πω, λέει, για την συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία με την διαδικασία του κρασιού και του ψωμιού. Τους εξήγησε εκεί πέρα, τους εξήγησε ότι παίρνουμε το σιτάρι και, δεν είναι, και το μετατρέπουμε σε ψωμί και ο Θεός το παίρνει αυτό και γίνεται το σώμα του Θεού. Παίρνουμε το κρασί και το μετατρέπουμε σε. Του παίρνουμε το σταφύλι και το μετατρέπουμε σε κρασί εμείς οι άνθρωποι και γίνεται αυτό αίμα Χριστού. Και το κοιτούσαν περίεργα οι άνθρωποι, το σαν αποβλακωμένοι, δεν καταλάβαιναν κιόλας. Λέει ρε παιδί μου, λέει, τι είπα λέει, τόσο πολύ, δεν τους κάτι, δεν είναι καλά τα αγγλικά μου, σκέφτηκε αυτός. Οπότε τον πιάνει μία αγγλιμία που της Ιεραποστολής εκεί πέρα και λέει, ο θεολόγος σήμερα λέει, λίγο μας μπέρδεψε, γιατί εδώ εμείς το ψωμί μας γίνεται από ρύζι και το κρασί μας γίνεται από ένα φρούτο άλλο, δεν γίνεται από σταφύλι. Άρα λοιπόν η εμπειρία την οποία έχουμε είναι η εμπειρία του τόπου μας.
Και επειδή εδώ είναι άφθονο, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε το κρασί. Αν τώρα σηκωθούμε και στείλουμε εμείς από εδώ κυβότια με το κρασί, τον άμα το οποίο φτιάχνουμε εμείς που το κάνουμε, ξέρετε, δυστυχώς και στην Αφρική στέλνουμε αυτό τον άμα, αυτό θα τους είναι κάτι ξενικό, εντελώς ξένο για τους ανθρώπους. Γιατί χρειάζεται αυτή η συμμετοχή μας. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές να πούμε και να πούμε ότι η Εκκλησία ευλογεί την κάθε στιγμή της διαδικασίας του αμπελίου. Δηλαδή έχουμε την πρώτη ευχή η οποία υπάρχει, η οποία είναι ευχή στο φύτεμα του αμπελόνος, ειδική ευχή στο φύτεμα του αμπελόνος. Είχα κάπου γραμμένα από κάτι σκονάκια πώς λέει η ευχή, να τα δω λίγο αφού έχουμε φως. Εντάξει, να τα δω λίγο τα σκονάκια μου, συγγνώμη. Η πρώτη λοιπόν ευχή στο φύτεμα του αμπελόνος, η οποία είναι αυτή η οποία λέει επιφύτησον επί των αμπελώναν τούτων, φύτευσον, ρίζωσον, βάθινον, επίδε και επίσκεψε την άμπελο ταύτην, είναι φύτευση της δεξιά σου. Παρακαλούμε λοιπόν τον Θεό να στερεώσει και να ριζώσει αυτό το φυτό, το οποίο το εφύτευση της δεξιά σου είναι η συμμετοχή μας στην ιερότητα του φυτού, διότι από εκεί θα προέρχεται ο καρπός για τη Θεία Κοινωνία. Η δεύτερη ευχή είναι στη μετάληψη της ταφυλής στην 6η Αυγούστου. Άλλη τραγική ευχή αυτή. Δηλαδή ξέρουμε ότι 6 Αυγούστου έχει καθιερώσει η Εκκλησία να πηγαίνουμε στα φύλια στην Εκκλησία και να διαβάζουν και να ευλογούνται αυτά τα σταφύλια για να τα φάμε. 6 Αυγούστου εδώ τα σταφύλια μας δεν έχουν γίνει όμως και έτσι πάμε και παίρνουμε από το παζάρι σταφύλια τα οποία έρχονται από αλλού. Και αυτό είναι λίγο μεσοβέζικη κατάσταση. Για τον καρπό, γιατί η ευχή τι λέει, για τον καρπό το νέο της αμπέλου. Ο καινούριος καρπός της αμπέλου, αυτός λοιπόν ο οποίος εξ αυτού του γεννήματος μεταλαμβάνουσιν, η σεφροσύνη, γιατί είναι ο σεφραίνη καρδία ανθρώπου σύμφωνα με τον ψαλμοδό Δαβίδ, και τις προσενεκώσιν δώρων εις εξυλασμών αμαρτιών δια του ιερού και αγίου σώματος και αίματος του Χριστού. Δηλαδή και για την εφροσύνη είναι το κρασί, αλλά και για την συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Η τρίτη ευχή είναι επί του τρίγου, πριν ξεκινήσει ο τρίγος να μαζεύουμε το σταφύλι επί της τριγής του αμπέλου, αυτός δεν καινήν δέσποτα και τούτη την άμπλον των καρπών ευλόγησον και δώσ' πάση της μεταλαμβάνουσιν αυτού των αγιασμών και την ψυχική προκοπή. Και η τέταρτη ευχή είναι πλέον όταν κάνουμε το κρασί και ευλογούμε το κρασί. Υπάρχει ειδική ευχή λοιπόν, η οποία λέει ο Θεός ο παραγενόμενος εν Κανά της Γαλιλαίας και ευλογή σας τα σεξ ιδρίας και το είδωρο εισήνων με τα ποιή σας, εξαπόστημον το Άγιο σου πνεύμα επί των ίνων τούτων και ευλόγησον αυτόν επί το όνοματί σου το Αγίο. Άρα λοιπόν εδώ μας θυμίζει το θαύμα που έκανε ο Χριστός στην Κανά και το οποίο είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο ξεπερνάμε κάποια πράγματα τα οποία ουσιαστικά δείχνουν μία ευσέβεια θα έλεγα, γιατί κάποια πράγματα είναι καλά αλλά μπορεί να είναι και καταστροφικά. Βλέπετε ότι ίνος εφραίνει καρδία του ανθρώπου αλλά και ο ίνος μπορεί να καταστρέψει και τον άνθρωπο από την μη σωστή χρήση του και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος λέει εκεί πέρα στην Εφεσίους και μη μεθείς και στενίνων ενώ αστεία σωτεία. Δεν λέει να μην πίνουμε κρασί, αλλά να μην φτάνουμε στο σημείο να μεθάμε με το κρασί. Βέβαια υπάρχει και καλή μέθη που ο άνθρωπος μπορεί να χαμογελάσει, να θύσει σε φροσύνη. Αν μπορούμε να πετύχουμε αυτό, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ο Θεός μας έδωσε στο μυαλό για να μπορούμε να το κρίνουμε και να μπορούμε να το φτιάξουμε. Αυτά λοιπόν σε γέννη, δεν ξέρω αν σας βοήθησε ή όχι, πάντως τα δεδομένα μας είναι αυτά. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον καρπό και αυτός ο καρπός είναι και ευλογημένος και μπορούμε να κάνουμε σωστή χρήση και προς εφροσύνη και προς ψυχοσωματική ευλογία και ικανοποίηση. Αυτό τώρα είναι και ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις ευεργετικές ιδιότητες του ίνου, ο οποίος θα μας πει κάποια πράγματα εδώ πέρα ή να μας βοηθήσει η Άρτεμις. Εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα που δεν τα γνώριζα και επειδή είναι ο κλάδος μας τέτοιο, κάθομαι και διαβάζω πάρα πολύ γι' αυτά, αλλά δεν ήξερα πολλά πράγματα και πολύ διάβαστη έμεινα στις 4 ευχές, γιατί εμείς κάνουμε τις 2. Κάνουμε στο ρίζωμα του αμπελώνα και την έναρξη του τριγού, οπότε τώρα μπαίνουν άλλες 2 ευχές. Και για τη μετάληψη, καλά αυτό είναι 6 Αυγούστου, πρέπει να το μεταθέσουμε στη Φλόρινα.
Οπότε θα έχουμε το δικό μας το σκαφί να κάνουμε. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια έξτρα. Ένα παράδειγμα. Λοιπόν, να είμαι λοιπόν γλυκός ίνος. Όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα γλυκό κρασί. Όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα ερυθρό κρασί. Παράγεται από ερυθρά σταφύλια. Παράγεται με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ένας τρόπος από αυτούς είναι να παίρνουμε τον μέσα στο μούστο την ώρα που ζυμώνει, να προσθέτουμε αλκοόλι, να κόβουμε τη ζύμωση ουσιαστικά τη αλκοολική ζύμωση με την αλκοόλι και να μένουν αζύμωτα ζάχαρα μέσα και έτσι να παραμένει γλυκό ίνος. Ένας δεύτερος τρόπος είναι η προσθήκη του συμπυκνωμένου γλεύκους, έτσι ώστε από μόνες τους οι ζύμες δεν μπορούν να ζυμώσουν παραπάνω αλκοόλι από 14-15%, οπότε σταματάει αυτόματα η ζύμωση. Θα μου επιτρέψει ο Πάτερ να πω ότι αυτούς τους δύο τρόπους δεν τους επιλέγουμε μέσα στα ενοπεία, γιατί θέλουμε να έχουμε, εφόσον είναι ένα ιερό κρασί το ΝΑΜΑ, θέλουμε να έχουμε όσο πιο φυσικές μεθόδους γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια. Άρα επιλέγουμε συνήθως δύο τρόπους. Το ένα είναι ήταν η υπερορίμανση πάνω στον αμπελώνα, δηλαδή αφήνουμε το σταφύλι να ξεραθεί πάνω στον αμπελώνα, έτσι ώστε να ανεβάσει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη συγκέντρωση ζαχάρων και να σταματήσει από μόνη της η ζύμωση. Εδώ, όπως ξέρουμε πολύ καλά, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί πάνω στο αμπέλι το σταφύλι μας χαλάει λόγω καιρικών συνθήκων και όλα αυτά. Φανταστείτε να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο στο ξινόμαυρο, που είναι το κρασί που θα δοκιμάσουμε, το ΝΑΜΑ που θα δοκιμάσουμε. Φανταστείτε ότι το μαζεύουμε 20 και 30 Οκτωβρίου, τι να καθίσει, μάλλον για ice wine θα πάμε μετά. Λοιπόν, οπότε εμείς επιλέγουμε τον δεύτερο τρόπο, τον φυσικό, δηλαδή να λιάζουμε τα σταφύλια. Βέβαια, και λιάσιμο, λιάσιμο, πάλι στην περιοχή μας δεν το λέμε. Δηλαδή, στη Σαντορίνη, ας πούμε, τα λιάζουν τα σταφύλια κάτω από τον ήλιο. Εμείς τα λιάζουμε σε σκιερούς χώρους και τι γίνεται, αφιδατώνεται το σταφύλι, φεύγει το νερό από μέσα, οπότε αυξάνεται πάλι η συγκέντρωση του ζαχάρου, με αποτέλεσμα στη ζύμωση πάλι θα σταματάει αυτόματα η αλκοολική ζύμωση και να μένουν όλα τα ζάχαρα μέσα. Τώρα, επειδή μας είπε ο Πάτερ να πούμε κάποια πράγματα για την ινοποίηση, παίρνουμε, είναι ο κλασικός τρόπος της ερυθρής ινοποίησης που έχουμε περιγράψει, δηλαδή παίρνουμε το σταφύλι, το αποβοστιχώνουμε, δηλαδή αφαιρούμε τα κοτσάνια από το σταφύλι, τα βάζουμε όσο πιο, βάζουμε τις ράγες μέσα στη δεξαμενή, όσο πιο ολόκληρες γίνεται, θα σας εξηγήσω το λόγο, γιατί δεν θέλουμε ουσιαστικά να παίρνουμε πολλές τανίνες. Θέλουμε η ζύμωση να ξεκινήσει στο εσωτερικό του σταφυλιού, έτσι ώστε να παίρνουμε με χρώμα από το εξωτερικό, αλλά να μην παίρνουμε πάρα πολλές τανίνες. Το ΝΑΜΑ δεν πρέπει να είναι πολύ τανικό, δηλαδή δεν πρέπει να είναι πολύ στιφό. Οπότε, πριν να τελειώσει η ζύμωση, αποχωρίζουμε τον φυλλιό από τον μούστο και συνεχίζει ο μούστος πλέον μόνος του. Σταματάει αυτόματα, τουλάχιστον το ΝΑΜΑ που θα δοκιμάσουμε έχει γίνει έτσι, σταματάει η ζύμωση αυτόματα όταν παράγεται η αλκοόλη που είναι τοξική για τις ζύμες και παραμένει το ΝΑΜΑ γλυκό. Η συνήθις ποικιλία που χρησιμοποιείται στο ΝΑΜΑ είναι η μαυροδάφνη. Νομίζω ότι λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι και έχουμε και τις γεύσεις της μαυροδάφνης. Όταν μας ζητήθηκε στον τόπο μας να κάνουμε κάτι τέτοιο, το οποίο ήταν πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ μεγάλο για μας. Φυσικά, μαυροδάφνη δεν υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχει το ξινόμαυρο που το αγαπάμε, δίνει ζωή στον τόπο μας και επιλέξαμε την ποικιλία αυτή. Ειλικρινά, ήταν πολύ δύσκολο το εγχείρημα, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, δηλαδή την ορίμανση του ξινόμαυρου, την έλλειψη πολύ χρώματος, ξέρουμε σαν ποικιλία πώς είναι, τις μεγάλες οξύτητες. Παρόλα αυτά, φτιάξαμε ένα ΝΑΜΑ το οποίο προσεγγίζει πάρα πολύ τα χαρακτηριστικά της μαυροδάφνης ό,τι αφορά τη γλυκύτητα και την οξύτητα, αλλά έχει ένα τελείως δικό του χαρακτήρα. Ένα φλωρινιό του χαρακτήρα, θα έλεγα. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην γευστική δοκιμή.
Ναι, άμα θέλεις τίποτα να ρωτήσουμε, πολλά τέτοια, πολλές ορολογίες, μας είπες, εγώ αγχώθηκα με τις ορολογίες πάντα. Πάντα είναι εκπαιδευμένοι. Α, γι' αυτό είναι η εκατομμύρια, εντάξει, συγγνώμη. Αλλά μπορείτε να ξεκινήσετε να μας ρωτάτε εσείς. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ, ας πούμε, την αλκοόλ, πώς τη μετράμε στο κρασί, δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό. Όταν γίνεται δηλαδή διαδικασία. Παίρνουμε το κρασί, το αποστάζουμε σε ειδικά μηχανήματα και μετά μεταφράζουμε ένα. Τα φιαλίδια εκεί, να φιαλίδια είναι. Ναι. Κανονική απόσταση κάνουμε και μετράμε την αλκοόλ στο απόσταγμα. Με ένα αλκοολόμετρο. Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Μάλιστα. Ναι. Με αγχώνει γενικώ η διαδικασία του κρασιού, ας πούμε. Με αγχώνει και εμένα πάντα. Ναι, είναι έτσι. Για ποιο λόγο το νάμα πρέπει να είναι γλυκό ή είναι γλυκό? Το νάμα, όπως καταλαβαίνετε, όταν πηγαίνουμε στη Θεία Ευχαριστία να κοινωνήσουμε, δεν πηγαίνουμε μόνο εμείς που μπορεί να πούμε ότι η γεύση θα μπορούσε να είναι ένα πιο τραχή κρασί, δεν θα μας ενοχλούσε μέσα στο νάμα. Αλλά επειδή κοινωνάμε και μικρά παιδιά και όλα αυτά, πρέπει να είναι όσο πιο ευχάριστο γίνεται στην απόσυ του. Είναι και η ευφροσύνη, ας πούμε, της παρουσίας του Χριστού. Έχει και μια θεολογική... Πάντερ, νομίζω καλύτερα την απαντήσετε αυτήν την ερώτηση. Όχι, όχι. Απλώς το θέμα του μπορεί να τύχει να μην έχει και τόσο γλυκό νάμα. Απλώς πιστεύω μετά από την καθιέρωση του νηπιοβαπτισμού πρέπει να εξελίχθηκε αυτή η κατάσταση. Γιατί οι άνθρωποι ήταν συνηθισμένοι να πίνουν, ας πούμε, μπρούσκο κρασί, δυνατό κρασί, και δεν το είχαν πρόβλημα να το πιούν και στη Θεία Κοινωνία. Γιατί ήταν κομμάτι της ζωής τους. Γιατί ο Χριστός πήρε αυτά που υπήρχαν πάνω στο τραπέζι. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα δεν έχουμε συνηθίσει το κρασί. Έχουμε ξεσυνηθίσει λίγο. Να σου πω την αλήθεια, είχα φανταστεί. Ναι, γιατί δεν είναι ποσότητα. Είχα φανταστεί ότι γενικώς από ό,τι ακούμε και από τους αρχαίους Έλληνες και αυτά, δεν μπορούσαν να αποζημώσουν και τα κρασιά τους. Δεν υπήρχαν οι ζήτηνες που πλέον χρησιμοποιούμε και όλα αυτά και όλες οι διαδικασίες. Οπότε πάρα πολλές φορές μένανε κολληματικά ζάχαρα. Αλλά νομίζω ότι εσείς τα ξέρετε. Όχι, όχι, δεν τα ξέρετε γι' αυτό. Η διατήρηση του κρασιού, ναι. Στο νάμα γενικότερα δεν προσθέτουμε θειώδη, όπως σας είχα πει. Αν θυμάστε ότι σε όλα τα κρασιά το μόνο συντηρητικό που προσθέτουμε είναι τα θειώδη. Στο νάμα δεν μας χρειάζεται αυτό, διότι η υψηλή συγκέντρωση της αλκοόλης και η υψηλή συγκέντρωση των ζαχάρων μας προστατεύουν από την κάθε οξείδωση και έτσι δεν είναι απαραίτητη η παρουσία των θειωδών. Είναι ένα απόλυτο φυσικό προϊόν. Είπαμε και από την αρχή ότι θέλουμε να είναι όσο πιο φυσικό γίνεται. Παλαιώνεται. Το νάμα. Βεβαίως. Βεβαίως παλαιώνεται. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Δεν ξέρω. Όχι, βέβαια. Ναι. Οκ. Και κάτι πιο πρακτικό. Γιατί σε σχέση με τα μέσα κρασιά που φούρνουν δεν μπορεί να είναι τόσο πιο ακριβό. Το νάμα. Γιατί έχει πολύ ακριβές διαδικασίες. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αν γίνεται με τους δύο πρώτους τρόπους, ότι το συμπυκνωμένο πλεύκος, ας πούμε, είναι πολύ ακριβό και χρειάζεται πολύ μεγάλη συγκέντρωση στην προσθήκη του. Η αλκοόλη, η καθαρή αλκοόλη, φαντάζεστε, νομίζω όλοι γνωρίζουμε λίγο πάνω κάτω τις τιμές της. Αλλά ακόμη και αν επιλέξουμε τους φυσικούς τρόπους, σκεφτείτε ότι από ένα τόνο σταφύλι παίρνουμε γύρω στα 50 λίτρα νάμου. Οπότε φαντάζεστε ότι κατευθείαν αυξάνεται πάρα πολύ το κόστος. Υπάρχει πιθανότητα να προστίζονται ζάχαρα επιπλέον, γιατί κάποια νάματα που κυκλοφορούν. Ναι, υπάρχει. Είναι πάρα πολύ γλυκά. Υπερβολικά γλυκά. Δηλαδή. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Όπως η κουμανταρία που βγάζουν στην Κύπρο. Έτσι. Όπως υπάρχουν και σε πολλά μοναστήρια πολύ αλκοολικά νάμα. Δηλαδή υπάρχουν μέχρι 21% από ό,τι είδα. Τη συμπλήρωνε, δεν είναι τόσο. Όπω, δηλαδή. 21% αλκοολικά. Είναι δική τους παραγωγή εκεί. Ναι. Ναι. Το δίνουν παραγγελία, δεν έχουν πατητήρια βέβαια μέσα, δεν χρησιμοποιούν τα παλιά πατητήρια πλέον, αλλά το κάνουν παραγγελία με πολύ ψηλή... Πάντως ήταν πάρα πολύ μεγάλο το άγχος όταν μας ζητήθηκε αυτό πάντα, γιατί φαντάζεστε... Το καταλαβαίνω. Τι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ ερωτικό σκοπό.
Γιατί πολλές φορές, Πάτερ, όταν κάνουμε πεντάτο, μας ζητάνε να μην πάμε ναό? Γιατί υπάρχει πλέον εδώ στους ναούς μας, η μαυροδάφνη σταμάτησε να χρησιμοποιείται. Ναι. Ενώ η μαυροδάφνη είναι πάρα πολύ ωραίο κρασί, δηλαδή και σαν απεριτίφ μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ναι, ναι. Δεν το χρησιμοποιεί Γάλλοι, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Ναι. Χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα, ναι, σαν απεριτίφ. Σαν απεριτίφ. Εδώ δεν το συνηθίζουμε και επειδή μαζεύονται πάρα πολλά κρασιά, τα οποία είναι φερωμένα, γι' αυτό το λόγο λένε να μην πάνε κρασί, ας πούμε. Άμα κάποιες εκκλησίες έχουν. Τα μοιράζουμε βέβαια, τα μοιράζουμε σε όλες τις εκκλησίες, αλλά υπάρχει αυθονία. Υπάρχει αυθονία. Ειδικά και πολλά ονομάζονται και εκκλησιαστικό σύνος. Αντί για να είμαι, ενάμε ή εκκλησιαστικό σύνος ονομάζεται. Απλώς επειδή βαράει, το καλό είναι, ας πούμε, τις μαυροδάφνες που περισσεύουν στους ναούς, να τις παίρνουμε στο σπίτι μας και για ευλογία και να πίνουμε λίγο, ας πούμε, στις μεγάλες γιορτές. Θέλει. Γιατί τη μαυροδάφνη τώρα πλέον δεν τη χρησιμοποιούν στην Θεία Κοινωνία, σπανίως. Γιατί έχουν εξελιχθεί τα νάματα σε αυτά τα πιο γλυκά και με τη διαδικασία που είπατε, αν είναι τόσο πολύ δύσκολη, ας πούμε, ή τόσο πολύ ακριβή, τι να κάνω. Είναι γενικώς πολύ δύσκολη και γενικώς η γλυκή σύνη έχουν δύσκολες διαδικασίες, όπως και τα λιαστά χρυσιά της. Το λιαστό, ναι. Μην πάμε μακριά και εκεί να έχουν πολύ μικρές αποδόσεις. Είναι πολύ αματικό, το λένε, ότι έχει και θεραπευτικές ιδιότητες, γιατί να αναφέρουμε ότι ο καλός Σαμαρίτης, όταν βρήκε τον χτυπημένο, τον πληγωμένο, έριξε στις πληγές λάδι και κρασί. Ήταν δηλαδή και οι αιματικές ιδιότητες του, η αλκοόλ βοηθάει και στις πληγές και σε όλα αυτά. Εντάξει. Να μην σας κουράζουμε άλλο, αν θέλετε. Κάποιος άλλος να μας πει. Όταν κόβουμε την αλκοολική ζυμοσύρωση, στον 14 βαθμό, μετά φαντάζομαι ότι μη δενίζουμε αυτή τη βαθμή. Όχι, μη δενίζουμε αυτή τη βαθμή. Όχι. Οπότε πώς πρέπει να το συμμετέχουμε ή το κρατάμε πέρα μέχρι να το μένει εκεί. Πώς μένει εκεί. Η υψηλή συγκέντρωση της αλκοόλης και τα υψηλά ζάχαρα, δηλαδή ο ζυμομύκητας, στους 14 βαθμούς αλκοόλ και στα 200 με 300 γραμμάρια στο λίτρο ζάχαρα, δεν μπορεί να ζήσει. Είναι πολύ τοξικό αυτό γι' αυτό. Μιλάμε για πολύ μεγάλη συγκέντρωση ζαχάρων. Πάτε στη Γαλλία, τι κρασί χρησιμοποιείτε, το ίδιο εδώ ή κάποια διαφοροποίηση? Στη Γαλλία κυκλοφορεί το σάμος, το οποίο το χρησιμοποιούν οι Γάλλοι για απεριτίφ. Το σάμος είναι το λίγο πιο ξανθό. Ναι. Δεν ξέρω τη διαδικασία πώς. Είναι ένα πολύ. Ναι. Το οποίο το έχω ροζήσει λίγο τώρα, δεν ξέρω με τη διαδικασία. Το έχω ροζήσει λίγο, γιατί τους έκανα παρατήρηση από τους ιερείς ότι είναι ξανθό. Αλλά είναι και πάρα πολύ ωραίο κρασί, πάρα πολύ γευστικό. Απλώς εκεί στη Γαλλία να αναφέρω ότι επειδή η Γαλλία λατρεύει το κρασί. Το λατρεύουν πραγματικά οι Γάλλοι, το κρασί το λατρεύουν. Με έκανε εντύπωση πάρα πολύ το μετόχι της Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας που υπάρχει στην Προβυγγία. Είναι το μοναστήρι του Σολάν. Οι μοναχές εκεί πέρα, δύο Κύπριες ξεκίνησαν το μοναστήρι και είναι τώρα γύρω στις 17 μοναχές, θέλησαν να ασχοληθούν με βιολογική καλλιέργεια ύλου. Κάναν λοιπόν ένα πάρα πολύ υποδειγματικό υνοποιείο, τα οποία τα κρασιά τους είναι στα ντελικατέσεν της Γαλλίας και κυκλοφορούν. Έκανα σαμπάνιες για τέτοιους, για vegetarian, έκαναν κρασιά για vegetarian, ερυθρό είναι και βγάλανε και τέτοιο, και νάμα. Και νάμα το οποίο είναι ροζέ όμως. Πρέπει να το κάνουν από άσπρη ποικιλία και για να βοηθηθούν και να φτάσουν στο σημείο να είναι βιολογικά τα κρασιά τους, επειδή το σχήμα εκεί πέρα ξενίζει λίγο τους Γάλλους, απευθύνθηκαν στο τμήμα Ινολογίας της Τουλών. Κανένας δεν ανταποκρίθηκε, όμως ένας καθηγητής, όταν της είδε τις καλόγριες εκεί πέρα, πήγε μόνος του στα χωράφια τους, στα μπέλια τους, έκανε έρευνες και μετρήσεις μόνος του, πήγε, τους άφησε μία έκθεση ολόκληρη στην πόρτα της Μονής και έφυγε. Ναι, φοβερό πράγμα αυτό. Και από εκεί βοηθήθηκαν πάρα πολύ, ούτως ώστε σήμερα τα κρασιά του Σολάν να υπάρχουν, ας πούμε, σε πάρα πολλά σημεία της Γαλλίας.
μία περίπτωση. Πάντως ο αμπελόνας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας χρησιμοποιείται και σαν εργοθεραπεία, δηλαδή σε κάποια ιδρύματα και όλα αυτά γίνεται φύτευση αμπελόνων και μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα και είναι μια πραγματική θεραπευτική, δηλαδή, ιδιότητα. Ναι. Άμα δεν έχουν κάποιες ερωτήσεις, θα ρωτήσω κάτι άλλο. Γνωρίζετε λίγο στις αυταρχές του ναού, πώς ξεκίνησε να φτιάχνει. Θέλω να πω, ναι, το έχουμε τώρα, αλλά όσο πήγαινε η ουσία, η διοικήτητα, υπήρχε στο Βυζάντιο, υπήρχε στους ύστερους χρόνους. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω, επειδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο, εσύ το είπες, Άρτεμις, ότι ήταν πολύ δύσκολο. Ναι, 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 ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο. Οι άνθρωποι ήταν συνηθισμένοι, όχι, οι άνθρωποι ήταν συνηθισμένοι να πίνουν αυτό το κρασί, το μπρούσκο, το σκυρό ίνο, και αυτό χρησιμοποιούσαν στην, αυτό το επιτραπέζιο χρησιμοποιούσαν και στη λατρεία. Απλώς, αν κάνανε κάποιες επιλογές, όσοι οι Σαντορίνοι, ας πούμε, που τα αφήνουν να λιάζονται τα σταφύλια τους, πάντα το είχαν, έχει αιώνες αυτό. Κρατάει. Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις μόνο, όπου μπορεί να γίνει μια φυσική, να βοηθηθεί φυσικά το σταφύλι. Πάντως μπορώ να σας απαντήσω για την περιοχή μας, η οποία γίνεται στα τελευταία 4 χρόνια. Ναι. Δεν έχουμε μεγάλη ιστορία. κάτω στον Ήλαιο. Στον αναπιό του Αγίου Παντελεήμανα. Η υπομιλία του. Γρηγορίτης. Και είναι το ονόμα που θα δοκιμάσουμε σήμερα, από την ποικιλία ξενόματα. Στην περιοχή του, γιατί σας σου πέρα όχι, νομίζω το παίρνει η Εκκλησία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να το προμηθευτούμε. Από την αλήθεια, ούτε το έχω ρωτήσει ποτέ. Αυτό το έχει, το εμπορεύεται ένας κύριος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μέσω κάποιων ιερέων δεν το έχει κάνει και το, από εκεί, το, επειδή έχει διάφορα εκκλησιαστικά ήδη αυτός, θυμίαμα, καρβουνάκια, λιβάνι, φυτιλάκια, τα πάντα. Έχει και το εμπορεύεται και το ναό. Μάιπες, νομίζω, είναι το εμπόριο δεν υπάρχει, Όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, ο πρόεδρος του Αριστοτέλειου, ο κ. Ραπτόπουλος, θα κάνει ένα κλείσιμο τη σημερινή εκδήλωση και τη χρονιά της Ακαδημίας. Άγιοι Ηγούμενε της Ιεράς Μονής, και το Άγιος, όπως ξέρουμε όλοι, με την πρώτη έννοια σημαίνει τον αφιερωμένο στο Θεό. Επειδή και ο πατήρ Ιωαννίκης είναι αφιερωμένος ψυχή του και σώματα τα παιδικά του χρόνια προς τον Θεό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φιλοξενία στην ιστορική αυτή μονή. Θα θέλαμε να σας δώσουμε ένα αναμνηστικό που το έχετε με την Ακαδημία Ελλήνων, την Ακαδημία Ελλήνων του Αριστοτέλειου. Να το έχετε και αυτό όλο που σας έχετε προσφέρει, γιατί η καθαρότητα και του Άρτου και του Ίνου είναι αυτό που λέμε ότι γλυκείς ο Ιησούς, γλυκείται και η Βασιλεία, γλυκείται τους πυρογόνες και όλα. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας δώσουμε ότι εδώ, σαν το Ακαδημία, στην Μαχή, να είστε καλά. Να είστε καλά. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν το έχετε αυτό, γιατί να μπορούμε να γίνει. Ευχαριστούμε πολύ. Και ένα από την κατασκευή, παρασκευή. Ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, θα κάνουμε αφού κάνουμε λειτουργίες, βέβαια θα το χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους σας. Τελειώνουμε αυτή τη φετινή χρονιά, μια ξεχωριστή χρονιά φετινή, διαφορετική από την περσινή και από την προπέρσινη. Καλό καλοκαίρι σε όλους, ευχόμαστε να είστε καλά, γερή δυνατή, να μας αξιώσει ο Θεός να ξαναβρεθούμε από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, να τελειώσουμε την Τρίγη. Και να δούμε πώς θα εξελιχθούν εδώ η καινούργια χρονιά. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία αυτή, τη σχεδιάζαμε πολύ καιρό, να γινόταν έξω αλλά και μέσα στο ΝΟΑ ακόμα καλύτερα, γιατί δώσαμε μια ευπρέπεια και μια σοβαρότητα και μια ευλάβεια. Και μια ευλάβεια σε αυτό που γίνεται πάντοτε. Πρέπει να γίνεται και θα ευχαριστήσω. Μα εδώ χρησιμοποιείται κιόλας, δεν είναι έτσι. Αλλά το βασικό είναι η συμμετοχή. Αυτό δηλώνει. Αυτό το πράγμα, δηλαδή η παραγωγή αυτού του νάματος που λέμε του κρασιού, σημαίνει ότι συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Δεν είμαστε, δεν παρακολουθούμε, συμμετέχουμε. Δηλαδή ο κόπος όλος για να φταχτεί και το ψωμί και το αντίστοιχο είναι η συμμετοχή μας. Πολύ σημαντικό στοιχείο. Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς και καλή επιτυχία και στα υπόλοιπα. Και να σας ευχαριστώ τώρα που θα διαβηθεί. Όχι, εμείς δεν σας πέραμε τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά και ευχόμαστε κι άλλες επιτυχίες. Εσείς μας φιλοξενήσατε. Τι σας φιλοξενήσατε, μπορούμε να περάσουμε. Δεν ξέραμε και τι μεζέ να βγάλουμε για το τέτοιο, για τον άνθρωπο.